Περισσότερα από 100 παιδάκια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας είτε τις συνέπειες ψυχικής και σωματικής κακοποίησης παραμένουν στα αζήτητα στα ιδρύματα της Κρήτης, ενώ θα μπορούσαν να βρεθούν στην αγκαλιά μιας οικογένειας. Αυτά τα παιδιά αξίζει να είναι σε ένα σπίτι όπου κάποιος τον μπορεί να τους αφιερωθεί, ακόμα και με το πενιχρό αυτό επίδομα που δίνει το κράτος. Ο οικονομικός λόγος συνήθως συνυπάρχει με πολύ σοβαρότερους λόγους, που είναι η παραμέληση, η σωματική και η ψυχική τους κακοποίηση σε βαθμό που να κινδυνεύει η ακεραιότητά τους. Τότε και μόνο τότε απομακρύνουμε παιδιά από το οικογενειακό περιβάλλον. Την ανάγκη να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός της αναδοχής ώστε να βρεθούν οικογένειες που θα ανοίξουν την αγκαλιά τους σε αυτά τα παιδιά ανέδειξαν σήμερα δικαστική και κοινωνική λειτουργή στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Παιδικής Μέρημνας παρουσία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου. Στόχος είναι να υπάρξουν άνθρωποι με ανάγκη που να δεχτούν ένα παιδί στην οικογένειά μας. Ο θεσμός της αναδοχής έχει λειτουργήσει λυτρωτικά τα τελευταία χρόνια για 45 παιδιά που πέρασαν από το άσχημο οικογενειακό τους περιβάλλον σε μια ζεστή και ασφαλή αγκαλιά. Κατορθώσει να τοποθετήσουμε 45 παιδιά σε αντίστοιχες οικογένειες ή άτομα και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε την εισαγωγή τους σε ιδρύματα που όλοι γνωρίζουμε τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Η αναδοχή λειτουργεί ασφαλώς ως μεταδοτικός θεσμός ανάμεσα σε δύο διαφορετικά αντίθετες κατευθύνσεις. Τα περισσότερα όμως από τα παιδιά που βρίσκονται στα ιδρύματα της Κρήτης παραμένουν στα αζήτητα, καθώς από τις 70 οικογένειες που έχουν κριθεί κατάλληλες για αναδοχή και βρίσκονται στη σχετική λίστα, ελάχιστες έχουν την πρόθεση να αναλάβουν την τύχη ενός παιδιού με αναπηρία είτε άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε την αναδοχή ότι θα είναι μόνο σε παιδιά τα οποία είναι εντελώς φυσιολογικά, εντελώς καλά, εντελώς υγιείς τα πάντα, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά των ιδρυμάτων, δεν είναι μόνο τα παιδιά που έρχονται από τις εισαγγελίες απευθείας, είναι και τα παιδιά αμαία τα οποία χρειάζονται άμεση αναδοχή. Θεωρούμε ότι, δηλαδή αμαία εννοώ την Μπόμπια. Ο θεσμός της αναδοχής αναμένεται να αξιοποιηθεί και στην περίπτωση των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που αναμένεται να βρεθούν στην Κρήτη. Ότι πλέον υπάρχει ένα πρόσθετο ζήτημα που έχει να κάνει με τα ασυνόδευτα παιδιά και είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται πολύ έντονα λόγω του μεταναστευτικού.